Περνάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα τη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με του βουλευτέ και τα στελέχη που αποχώρησαν. Οι 11 ανεξαρτητοποιηθέντε συνεδριάζουν για να αποφασίσουν τη συγκρότηση νέα κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στην εβδομάδα. Ενώ και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται με το ένα πόδι έξω από το κόμμα. Τα δηλητηριώδη βέλη του συνεχίζουν να ανταλλάσσουν η ομάδα των βουλευτών που αποχώρησαν με εκείνου που παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τους του σκληρού χαρακτηρισμού του Στέφανου Κασελάκη για όσου αποχώρησαν από την Κουμουνδούρου. Μα δεν την προκαλέσαμε εμεί αυτή την αντιπαράθεση. Αναγκαστήκαμε να απαντήσουμε σε μια χιδαία επίθεση η οποία έγινε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώ αυτή η τοξικότητα στην οποία αρέσκεται δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιες επιθέσεις, έχει πλέον γίνει μια μόνιμη κατάσταση, φαίνεται, για τον πρόεδρο και την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί οι άνθρωποι εγκαταλείπουν το ΣΥΡΙΖΑ και την κοινοβουλευτική του ομάδα ομαδικά. Και αναρωτιέμαι εγώ, Πώ θα αντιμετωπίσουν στο Κοινοβούλιο τον Αλέξη Τσίπρα που θα τον έχουν απέναντί του. Εμεί υπερασπιζόμαστε μια συλλογική κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία περιλαμβάνεται και η διακυβέρνηση 15-19 με τα λάθη τη, με τι ολιγορίε τη, αλλά και με του άθλου τη. Λογικέ του εσωτερικού εχθρού καταλογίζει στη νέα ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Νόσο Ηλιόπουλο, με τον Νίκο Παπάνα να καλεί του ψηφοφόρου να κρίνουν την απόφαση των αποχωρισάντων. Το σημείο θράψης, η λογική του εσωτερικού εχθρού. Δηλαδή ότι όποιο πάει να εκφράσει μια διαφωνία μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται ω εσωτερικό εχθρό η πέμπτη φάλεγγα. Εμεί σε καμία περίπτωση δεν θα μπούμε σε έναν ενφίλιο ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τον κύριο Κασελάκη. Κάνανε μια επιλογή ανταγωνιστική προς το ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το κόμμα με το οποίο μαζί πορευτήκαμε, αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν αυτό που επιθυμούσαν. Αυτό ας το κρίνει ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το κόμμα, με 50 πανεπιστημιακούς της Θεσσαλονίκη να εκτοξεύουν πυρά κατά του Στέφανου Κασελάκη, κλείνοντας την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανο Κασελάκη, αφού του ανέλαβε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνεπικουρούμενος από προσωποπαγή ηγετική ομάδα, εκδηλώνει μια αρχηγοκεντρική πολιτική συμπεριφορά και αναπτύσσει διχαστικό και αντιφατικό λόγο, ο οποίο καθόλου δεν συνάδει με τι αρχέ και τη δημοκρατική λειτουργία τη ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά. Βουλευτέ πάντω που παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν του αποχωρήσαντε πω δεν προσήλθαν ποτέ στον ισοκομματικό διάλογο. Οι δύο ομάδε, μάλλον, που αποχώρησαν είναι εκείνε που απέτρεψαν τον διάλογο στο εσωτερικό του κόμματο. Ο διάλογο όχι μόνο γίνεται, αλλά δεν προσήλθαν ποτέ στο διάλογο, γιατί ακόμα και στην Κεντρική Επιτροπή αποχώρησαν για δίθεν διαδικαστικό λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία περνάει μια διαλυτική τάση και μια αυτοκαταστροφική Μάλιστα. περίοδο. Μέσα στα 11 άτομα βρίσκονται οι καλύτεροι υπουργοί τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αποστάτε δεν πρόκειται να του χαρακτηρίσω. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια βιαστική απόφαση με ασθενέ πολιτικό υπόβαθρο. Την στήριξή του προ τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα που θα δημιουργηθεί, εξέφερε ο Δημήτρη Βίτσα. Η διάθεσή μα είναι να είναι συνέχεια τη αντίληψη ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πριν λίγο καιρό και κάτι καινούργιο συγχρόνω. Νέε αποχωρήσει αναμένονται μετά την συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου τη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι ο κύβο ερήφθη. Ο Γιάννη Ανιφαντή θα μα ενημερώσει. Ακριβώ, Γιάννη, και ένα μεγάλο τμήμα του Κεντρικού Συμβουλίου τη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ πάτησε το κουμπί τη εξόδου, καθώ 37 μέλη από τα συνολικά 51 αποφάσισαν να παρετηθούν από το Κεντρικό Συμβούλιο τη Νεολαία του Κόμματο. Στο κείμενο που α, κοινοποίησαν πριν από λίγα λεπτά, αφήνουν σαφεί αιχμέ τόσο για τον Πρόεδρο, όσο και για την ομάδα που περιστοιχίζει τον Πρόεδρο και υποστηρίζουν πω δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε ένα Σχέδιο που οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια βίαιη μετάλλαξη. Τώρα, αύριο συνεδριάζουν και οι 11 ανεξαρτητοποιηθέντε βουλευτέ, οι οποίοι προχωρούν μέσα στην εβδομάδα στη συγκρότηση κοινοβουλευτική ομάδα. Τι μαθαίνουμε, ποιο θα είναι καταρχά επικεφαλή και ποιοι θα έχουν του άλλου ρόλου. Ακριβώ, θα συνεδριάσουν αύριο. Στι αρχέ τη εβδομάδα αναμένεται να καταθέσουν και την επιστολή στον πρόεδρο τη Βουλή, τον κύριο Τασούλα. Α, και περιμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι τα ονόματα κλειδιά στι θέσει κλειδιά. Επικεφαλή αναμένεται να είναι όλε οι πληροφορίε συγκλίνουν εκεί ότι θα είναι. Ο κύριο Αλέξη Χαρίτση. Βλέπουμε εδώ α, και την σχετική χάρτα, ε, κάρτα, επικεφαλή τη ομάδα των 11. Τώρα κομβικό ρόλο, είτε σε ρόλο εκπροσώπου τύπου, είτε σε ρόλο κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, μένει αυτό να το δούμε, θα έχουν οι κύριοι Ευκλίδε Τσακαλώτο, ο κύριο Νάσο Ηλιόπουλο και η κυρία Θενοφωτίου. Και γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα ακούγεται για τον κύριο Τσακαλώτο, είναι και οι άλλε θέσει που μα είπε. Αυτά τα τρία πρόσωπα βέβαια έχουν Λείπει η κυρία Χτσιόγλου. Τι γίνεται, έχει πει ότι δεν θέλει να είναι μπροστά. Ε, εκεί περιμένουμε τώρα να δούμε ότι, αναλόγω με το νομοσχέδιο που θα έρχεται στην Ολομέλεια, ε, θα, ε, θα γίνεται κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και ο βουλευτή που έχει την ανάλογη, γλώση, την ανάλογη γνώση. Α, πάντως περιμένουμε αρχέ τη εβδομάδα να κατατεθεί η επιστολή και να δούμε φυσικά το όνομα τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα και τι θέσει που θα αναλάβουν οι βουλευτέ. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.